Αγαπητοί συναγωνιστές, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ευχαριστεί όλους εσάς που ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά του παρευρίσκεστε στη σημερινή του εκδήλωση. Ευχαριστούμε τους ομιλητές που θα φωτίσουν σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, ζητήματα γύρω από τα οποία αναπτύσσεται μια έντονη ιδεολογική και πολιτική διαπάλη το τελευταίο διάστημα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Καντρούγκαλο, καθηγητή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, που βρίσκεται σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στην έδρα της Ιστορίας, και τον Δημήτρη τον Ψαρά, ο οποίος είναι συμμαχόμενη δημοσιογραφία και συγγραφέας. Τους ευχαριστούμε γιατί είναι οι κύριοι ομιλητές που θα μας αναπτύξουν τα ζητήματα που έχουμε σήμερα στην ημερήσια μας διάταξη. Ευχαριστούμε τους παλιούς προέδρους του ΣΦΕΑ, τον κύριο Βαρδάνη και τον κύριο Πρωτοψάλτη που βρίσκονται εδώ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είτε κατά καιρούς πέρασαν από το Συμβούλιο είτε και ακόμα είναι ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πάντα είναι ενεργή στο πλάι του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε την κυρία Μουστακλή για την παρουσία της, την συνεχή στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου. Παραβρίσκονται και ευχαριστούμε πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Μαζικών Φορέων της πόλης μας. Και ξεκινάμε την εκδήλωσή μας. Την ξεκινάμε λίγο γρήγορα μάλλον, διότι και ο κύριος Κατρούγκαλος έχει και άλλες υποχρεώσεις, οπότε θα πρέπει να ανταποκριθεί και σε αυτές. Η εκδήλωσή μας η σημερινή εντάσσεται στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες στα πλαίσια του εορτασμού των 40 χρόνων από τη μεγάλη εξέγερση στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη του 1973. Στοχεύει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην υπεράσπιση του Πολυτεχνείου από τις επιθέσεις που δέχεται από τις δυνάμεις του συστήματος, που ενοχλούνται από το ανατρεπτικό μήνυμα του Πολυτεχνείου, μήνυμα χρήσιμο και επίκαιρο στις σημερινές συνθήκες. Απαντάει στους σημερινούς νοσταλγούς της δικτατορίας και σε όλους εκείνους που παραπλανητικά καταβάλουν προσπάθειες να χρεώσουν την οικονομική κρίση στο Πολυτεχνείο και την λεγόμενη γενιά του, που κατά το πώς ισχυρίζονται και κυβερνούν τη χώρα την περίοδο της μεταπολίτευσης. Απαντάει στους κήρυκες της σύνεσης, της υποταγής, του συμβιβασμού, της ιτοπάθειας και της αποστράτευσης. Απαντάει σε όλους εκείνους που ενοχλούνται από τον αντιμπεριαλιστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων, ενοχλούνται από το γεγονός πως οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με την πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Απαντάει σε όλους αυτούς που θα ήταν ευτυχείς αν το Πολυτεχνείο περνούσε στη λύθη της ιστορίας. Τιμάμε σήμερα τα 40 χρόνια του Πολυτεχνείου, συνεχίζοντας τον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα, με το λαό και την νεολαία πρωταγωνιστές στους κοινωνικούς αγώνες, για μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς καταπίεση. Η τριήμερη εξέγερση του Νοέμβρη ήταν αποτέλεσμα της όξυνσης των προβλημάτων των εργαζομένων και της νεολαίας, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, κρίσης που χαρακτηρίστηκε τότε ως κρίση του πετρελαίου. Ήταν αποτέλεσμα της ανόδου του λαϊκού κινήματος και των κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε αρκετούς κλάδους, όπως είναι οι οικοδόμοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της ΔΕΗ. Ήταν αποτέλεσμα της στάσης των ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης, που παρακάμπτοντας τη λογοκρισία εμψύχωναν με τα έργα του στο λαό μας. Ήταν αποτέλεσμα των διεργασιών που συντελούνταν στο φοιτητικό χώρο. Αναφέρομαι στις πολύμινες απεργίες των σπουδαστών των σχολών υπομηχανικών, στις συνελεύσεις των φοιτητών και στο αίτημα για διενέργεια εκλογών ανάδειξης διοικητικών συμβουλίων στους φοιτητικούς σύλλογους. Αναφέρομαι στη διήμερη κατάληψη της νομικής των Φλεβάρι του 1973, που αποτέλεσε την απαρχή της μαζικοποίησης και ανόδου και ριζοσπαστικοποίησης του φοιτητικού κινήματος. Ο Νοέμβρης ήταν επιστέγνωμα της ανόδου της οργάνωσης του αντιδικτατορικού και εργατικού κινήματος και αποτέλεσε την κορυφαία οργανωμένη καθολική και
τοπική αντιστασιακή ενέργεια κατά της στρατιωτικής φασιστικής δικτατορίας και δικαιολογημένα χαρακτηρίστηκε ως η αρχή του τέλους του δικτατορικού καθεστώτος. Ήταν η εξέγερση των φοιτητών που αγκαλιάστηκε από τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα, αποκτώντας έτσι παλαϊκό χαρακτήρα. Οφείλω να επισημάνω την οργανωμένη συμμετοχή των οικοδόμων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, των αγροτών των μεγάλων στην εξέγερση του Νοέμβρη. Οφείλω να επισημάνω την μεγάλη συμμετοχή των εργαζόμενων της Αθήνας στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκείνες τις μέρες στο κέντρο της Αθήνας και που ξεπέρασαν τους 150.000. Θα ήταν παράληψη αν δεν αναφέραμε πως στην εξέγερση του Νοέμβρη συντέλεσαν αποφασιστικά και οι επαναστατικές παραδόσεις του λαού μας. Με την εξέγερση του Νοέμβρη σκορπίστηκαν οι αυταπάτες που είχαν καλλιεργηθεί τότε σε ένα μικρό τμήμα του πολιτικού κόσμου που πρέσβευε την κοινωνική σύνεση, την αναμονή και τον συμβιβασμό και εκτέθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις που βιάστηκαν να δηλώσουν παρουσία στο πείραμα Μαρκεζίν για την φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος. Η εξέγερση του Νοέμβρη του 1973 θα αποτελεί και στο μέλλον σημείο αναφοράς, πηγή έμπνευσης και παραδειγματισμού στους αγώνες της νεολαίας και του λαού μας για την προάσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών ελευθεριών και κατακτήσεών του, για την προάσπιση και βελτίωση των όρων διαβίωσής του, για την απόκρουση της επίθεσης του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, ξεδιπλώνεται μια ενερχιστρωμένη προσπάθεια από διάφορες δυνάμεις του συστήματος για την αποδυνάμωση και συρρήκνωση των μνημάτων της εξέγερσης, ώστε να αμβλύνουν την επιρροή που έχει στον ελεήστικο και λαϊκό κίνημα, να το μετατρέψουν σε ένα άνευρο και εντελώς ακίνδυνο για το σύστημα γεγονός, να του προσδώσουν ένα τυπικό επαιτειακό μουσιακό χαρακτήρα. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν ή και αποσιωπήσουν τον έντονο αντιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της εξέγερσης, να καταργήσουν τις πορείες που διοργανώνονται προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, διάφορα νεοναζιστικά μορφώματα, υμνητές και νοσταλγοί του χουντικού καθεστώτος και όχι μόνο, προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα πως αν δεν υπήρχε το Πολυτεχνείο, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα σε κατάσταση οικονομικής κρίσης. Προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα πως για όλα τα δεινά των εργαζόμενων φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου, που είναι η πιο σάπια γενιά που έβγαλε ο τόπος. Τους απαντάμε πως πρωθυπουργοί, υπουργοί και λοιπό πολιτικό προσωπικό μπορεί ηλικιακά και μόνο να ανήκουν στην επικαλούμενη γενιά του Πολυτεχνείου, δεν είχαν όμως καμιά απολύτως σχέση με το Πολυτεχνείο. Απέναντίας, εκπροσώπησαν και εκπροσωπούν επάξια και συνειδητά το κεφάλαιο, προωθώντας και εξασφαλίζοντας τα συμφέροντά του. Τους πληροφορούμε πως η προσπάθειά τους να λιδωρήσουν το Πολυτεχνείο, να το αμαυρώσουν και να ξαναγράψουν την ιστορία του, είναι ματαία. Το Πολυτεχνείο έχει καταγραφεί στη μνήμη του λαού μας, στη μνήμη της νεολαίας μας, σαν η κορυφαία αντιδικτατορική εξέγερση, σαν η γνήσια λαϊκή και αντιμπεριαλιστική εξέγερση. Τιμάμε σήμερα τους νεκρούς, όλους αυτούς που συμμετείχαν στην τριήμερη εξέγερση τον Νοέμβρη, τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους που διαδήλωναν στους δρόμους της Αθήνας ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου. Αντιστεκόμαστε στις πολιτικές εκείνες που σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο διαμορφώνουν συνθήκες επόασης και ανόδου του φασισμού. Καταγγέλουμε τις δυνάμεις του συστήματος, πολιτικές και επικοινωνιακές, που ανέχονται ή παρέχουν ηθική, πολιτική και οικονομική ενίσχυση στα νεοφασιστικά μορφώματα που εκμεταλλεύονται τη δράση τους για την προώθηση των συμφερόντων τους. Η επίκληση της θεωρίας των δύο άκρων από τις κρατούσες συστημικές δυνάμεις που επιχειρούν την ταύτιση φασισμού-κομμουνισμού, που επιχειρούν την ταύτιση της δράσης των ταγμάτων εφόδου με την πολιτική και συνδικαλιστική δράση του λαϊκού κινήματος, είναι ανιστόρητη, απαράδεκτη και επικίνδυνη και αντικειμενικά ενισχύει και απενοχοποιεί τη φασιστική εγκληματική δράση των μορφωμάτων των νεοναζιστικών. Καλούμε τους εργαζόμενους και την νεολαία να μην δείξουν την παραμικρή ανοχή στα νεοναζιστικά μορφώματα και την παρακρατική τους πρακτική για δράση. Να συνειδητοποιήσουν πως οι πρακτικές τους υπηρετούν το σύστημα και δημιουργούν το έδαφος για όξυνση του αυταρχισμού και την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών ενάντια στο οργανωμένο κίνημα. Η φετινή 440η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 βρίσκει τους εργαζόμενους της χώρας, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τα άλλα λαϊκά στρώματα και την νεολαία σε συνθήκες συνολικής όξυσης των κοινωνικών προβλημάτων εξαιτίας της γενικευμένης καπιταλιστικής κρίσης.
Η κυβέρνηση, ασκώντας πολιτική μονόπλευρης λιτότητας, όπως αυτή καθορίζεται με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, προσθέτει καθημερινά και νέα αντιλαϊκά μέτρα, μέτρα που ισοπεδώνουν τα λαϊκά δικαιώματα και κατακτήσεις. Πτωχεύουν το λαό για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, για τα συμφέροντα της ελληνικής και ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας. Η πολιτική αυτή σφαγιάζει μισθούς, συντάξεις, ασφαλιστικά δικαιώματα, ιδιωτικοποιεί, εμπορευματοποιεί και υποβαθμίζει την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, εκποιεί και ξεπουλάει δημόσια περιουσία, επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα, στέλνει στην ανεργία 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στους υπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα εμπλέκει τη χώρα μας στους επικίνδυνους εντοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στο Αιγαίο. Οξύνει στο έπακρο όλα τα κοινωνικά προβλήματα και δημιουργεί συνθήκες πρωτοφανούς ανασφάλειας, αβεβαιότητας, φτώχειας και εξαθλίωσης στα πλατεία λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση έριξε μαύρο στην ΕΡΤ και τις πέρασε χειροπέδες σε μια προσπάθεια να ελέγξει πλήρως την ενημέρωση, να απολύσει ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού της και να επιβάλλει ελαστικές μορφές απασχόλησης στους υπόλοιπους. Απαιτούμε την άμεση επαναλειτουργία της ΕΡΤ με το σύνολο του προσωπικού της. Απαιτούμε μια ΕΡΤ που να εκπέμπει αξιόπιστο πρόγραμμα, ουσιαστικό, δημιουργικό, πλουραλιστικό. Συμπαραστεκόμαστε στους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων που για 11η εβδομάδα συνεχίζουν την απεργία τους ενάντια στη διαθεσιμότητα. Διαθεσιμότητα που πλήττει τη λειτουργία των πανεπιστημίων και υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα τους. Η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ προβλήθηκε ως αναγκαιότητα για την εξασφάλιση της οικονομικής σύγκλησης με τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, προβλήθηκε ως το μέσο της σύγκλησης των αμοιβών των εργαζομένων της χώρας μας με τις αμοιβές των εργαζομένων των ανεπτυγμένων χωρών. Σήμερα αποκαλύπτεται ξεκάθαρα πλέον πως η ένταξη και παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ όχι μόνο δεν εξασφάλισε την πολυπόθητη ευημερία στο λαό, αλλά τον οδήγησε στη φτώχεια. Σήμερα με τη γενικευμένη καπιταλιστική κρίση, προκειμένου να διαμορφωθούν όρια ανάπτυξης και κερδοφορίας του κεφαλαίου, να εξασφαλίσουν οι δανειστές τα χρήματά τους, οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα σπρώχνονται στην πλήρη χρεοκοπία. Σήμερα, 40 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, τα κύρια συνθήματα της εξεγερμένης νεολαίας και του λαού μας για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξοδο, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ αποκτούν συγκεκριμένο περιεχόμενο στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, δίνοντας σύγχρονο περιεχόμενο στον αγώνα και εμπνέουν τους αγώνες της νεολαίας και των εργαζομένων για ένα καλύτερο αύριο, για την ανατροπή της κυρίαρχης αντιλαϊκής εξουσίας και πολιτικής, για μια άλλη εξουσία και πολιτική που να υπηρετεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του λαού και της νεολαίας. Μένοντας πιστοί στα αιτήματα και τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, καταγγέλουμε και απορρίπτουμε τα εκβιαστικά διλήμματα που προβάλλονται από κυβέρνηση και μέσα προπαγάνδας της αστικής τάξης για να χειραγωγηθεί και υποταχθεί ο λαός που ξεσηκώνεται. Αποδείχθηκε πως και οι τέσσερις κυβερνήσεις της περίοδου της ύφεσης και της κρίσης, μονοκομματικές, δικομματικές ή πολυκομματικές, άσκησαν την ίδια πολιτική. Επιβεβαιώνοντας τα μηνύματα και τα διδάγματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, υπογραμμίζουμε πως είμαστε αγωνιστικά απέναντι στις αντιδραστικές αντιδημοκρατικές πολιτικές της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καλούμε τους νέους και τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τις γυναίκες, τους επαγγελματίες να οργανώσουμε και να εντείνουμε τους αντιμονοπωλιακούς αντιπεριαλιστικούς αγώνες μας. Να παλέψουμε για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων, καταδικάζοντας τις δυνάμεις που τα προωθούν και τα στηρίζουν. Καλούμε τον λαό και την νεολαία να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στους αγώνες που έρχονται και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις αντιλαϊκές πολιτικές και τον υπεριαλισμό. Να αποτρέψουμε με τον αγώνα μας τα χειρότερα που έρχονται. Να απαιτήσουμε δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Να διεκδικήσουμε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων της φτωχής αγροτιάς. Η εξέγερση του Νοέμβρη διδάσκει πως οι κοινωνίες προχωράνε μπροστά. Με ανυπακοή στα κελάσματα για σύνεση, συνένεση και αναμονή, προχωράνε μπροστά με ανυπακοή, με ρήξη και με ανατροπή.